πρώτη στον κόσμο αντικατάσταση μητροειδούς βαλβίδας αμυγός διαδερμικά πραγματοποιήθηκε στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο από την ομάδα του επεμβατικού καρδιολόγου Βλάση Νινιού. Πραγματοποιήθηκαν δύο επεμβάσεις περίπου πριν από δύο μήνες διαδερμικής αντικατάστασης της μητροειδούς βαλβίδας. Η συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο, στον άνθρωπο, και είναι μια σημαντική καινοτομία, διότι με αυτόν τον τρόπο έγινε εφικτή η αντικατάσταση μιας βαλβίδας η οποία είχε ανεπάρκεια, οι ασθενείς είχαν καρδιακή ανεπάρκεια, με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο, αποφεύγοντας με αυτήν τη μέθοδο να πραγματοποιηθεί ένα ανοιχτό χειρουργείο σε ασθενείς οι οποίοι είχαν βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό και δεν θα αντέχαν μια ανοιχτή καρδιοχειρουργική επέμβαση. Οι επεμβάσεις ήταν επιτυχημένες, οι ασθενείς λάβανε εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία τους και έτσι δόθηκε το πράσινο φως για να ξεκινήσει η μεγάλη κλινική μελέτη με κέντρο αναφορά στο Ιατρικό Διαβαλκανικό, αλλά και σε διάφορα άλλα κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής. Ήδη πραγματοποιήθηκε μια πρώτη τέτοια επέμβαση την προηγούμενη εβδομάδα στην Πολωνία και έπεται συνέχεια τους επόμενους μήνες. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι είναι μια επέμβαση διαδερμική, γίνεται με μια ελάχιστη τομή από το πόδι. Ο ασθενής λαμβάνει τοπική νάρκωση και μια ήπια μέθη. Αποφεύγουμε το χειρουργείο, δεν υπάρχουν τομές στο στέρνο, δεν σταματάει η καρδιά, δεν μπαίνει ο ασθενής σε εξωσωματική κυκλοφορία. Και με τη μέθοδο αυτή κατορθώνουμε με ανώδυνο τρόπο σε λιγότερο από μία ώρα να γίνει η αντικατάσταση της βαλβίδας και να λυθεί ουσιαστικά το πρόβλημα του ασθενούς που είναι η ανεπάρκεια της μητροειδούς. Αυτή τη μέθοδο μειώνεται η εθνισιμότητα και έχει ο ασθενής περισσότερη διάρκεια ζωής. Σίγουρα η μέθοδος αυτή για τους συγκεκριμένους ασθενείς, οι οποίοι ήταν στην 7η δεκαετία της ζωής τους, έχοντας ήδη κάνει μία εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, μάλιστα ένας ασθενής είχε υποβληθεί και σε διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας πριν από 3 χρόνια. Οι ασθενείς αυτοί δεν είχαν άλλη επιλογή, δεν θα μπορούσαν να χειρουργηθούν, ούτε ήταν κατάλληλοι για κάποια άλλη διαδερμική μέθοδο. Επομένως ήταν η μοναδική επιλογή. Έτσι λοιπόν αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι απαιτούνταν τακτική νοσηλεία τους λόγω κατακράτησης υγρών για αρχόμενα πνευμονικά ειδήματα για να αντιμετωπιστεί το σύνδρομο της καρδιακής ανεπάρκειας, κατορθώνουμε και λύνουμε αυτό το πρόβλημα. Άρα πρωτίστως τους προσφέρουμε ποιότητα ζωής, τους κρατάμε εκτός νοσοκομείου και ενδεχομένως, αυτό βέβαια είναι το αποτέλεσμα που θα φανεί από τις κλινικές μελέτες, θα τους βελτιώσουμε και τη διάρκεια ζωής. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που μένει να αποδειχθεί στις κλινικές μελέτες. Ποιοι είναι οι παράγοντες που συντελούν στην επιλογή των ασθενών που θα κάνετε την επέμβαση αυτή? Οι ασθενείς αυτοί πρέπει να είναι άτομα υψηλού κινδύνου για κλασικό χειρουργείο και να έχουν ανεπάρκεια στη μητροειδή βαλβίδα που είναι συνήθως συνυφασμένη με καρδιακή ανεπάρκεια, ένα ιστορικό δηλαδή το οποίο να οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια, γιατί έτσι κι αλλιώς οι δύο οντότητες είναι συνυφασμένες μεταξύ τους. Τα κριτήρια επιλογής είναι κλινικά, πάνω κάτω αυτά που είπα, και βέβαια μετά είναι ανατομικά, έχουν να κάνουν με την καταλληλότητα του ασθενούς για τη συγκεκριμένη επέμβαση. Είναι παράμετροι που τις βλέπουμε από υπερήχους, αξονικές, καθητηριασμούς κτλ. Τις εξετάσεις που τους υποβάλλουμε δηλαδή. Η επιλογή γίνεται από το κέντρο ελέγχου της μελέτης που είναι το Ιατρικό Διαβαλκανικό και βέβαια η εταιρεία που κατασκευάζει το προϊόν, που η έδρα της είναι στη Μινεάπολη της Αμερικής. Επομένως γίνεται τακτικό meeting εξετάζοντας τους ασθενείς και παίρνουμε τις αποφάσεις για τους ασθενείς μας. Πόσες τέτοιες επεμβάσεις έχουν γίνει συνολικά παγκοσμίως? Οι επεμβάσεις από το μυρό, από το πόδι είναι τρεις όπως σας είπα, δύο που κάναμε εμείς και μία που έγινε με επιτυχία στην Πολωνία. Τα προηγούμενα 3 χρόνια η μέθοδος αυτή, το προϊόν αυτό, η βαλβίδα αυτή τοποθετήθηκε με τομή στο στήθος, στο θώρακα, απευθείας στην καρδιά. Είναι μια χειρουργική παρέμβαση, η οποία πάλι δεν είναι εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς με την κλασική μέθοδο, αλλά είναι πιο επεμβατική. Έχουν γίνει γύρω στις 35 επεμβάσεις με παρακολούθηση των ασθενών που φτάνει τώρα περίπου τα 4 χρόνια. Άρα τα σημάδια, ας το πω έτσι, από αυτήν την πρώιμη φάση ήταν θετικά για να προχωρήσουμε στο δεύτερο βήμα, το οποίο είναι η διαμοιραία παρέμβαση που κάναμε εμείς. Κύριε Αποστολόπουλε, για μια ακόμα φορά ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών κάνει ένα βήμα μπροστά. Μιλήστε μας λίγο περισσότερο για την νέα αυτή εξέλιξη με την πρωτοποριακή αντικατάσταση μητροειδούς βαλβίδας. Στα 37 χρόνια πορείας του, ο Όμιλος του Ιατρικού Αθηνών ευτύχησε να έχει πολλές πρωτιές και πρωτοπορίες και καινοτομίες. Σήμερα όμως είμαστε στην ιδιαίτερη χαρά και αυτό πραγματικά μας κάνει εθνικά υπερήφανους, που ανακοινώνουμε μια πρωτιά σε παγκόσμιο επίπεδο.
αφορά στην διαδερμική αντικατάσταση μητροειδούς βαλβίδας. Είναι μια πρωτιά σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία εκπορεύεται από τη Θεσσαλονίκη, το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, και είναι από έναν διακεκριμένο γιατρό Έλληνα με διεθνή ακτινοβολία, ο οποίος τιμά την Ελλάδα και ηλικιακά ανήκει και στην νεότερη γενιά.